Οφείλει όμω, κατά τη γνώμη μα, τουλάχιστον να μην του διατηρεί στι ίδιε θέσει, να εξακολουθούν να ελέγχουν μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων. Με του εννέα ενενεργία υπαλλήλου τη Διεύθυνση Δημόσια Υγεία τη Αντιπεριφέρεια Χανίων, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τη απίστευτη υπόθεση του ιδιωτικού οικου ευγυρίας, να παραμένουν στα πόστα του τα ερωτήματα γύρω από τι ευθύνε τη Εποπτεύουσα Αρχή που είναι η Περιφέρεια Κρήτη, πληθαίνουν. Η συνήγορο των συγγενών που πήγαν του ηλικιωμένου ανθρώπου του στη δομή για να τύχουν φροντίδα και του πήραν νεκρού μέσα σε λίγου μήνε, θέτει θέμα πειθαρχική δίωξή του. Να ξεκινήσει δηλαδή η πειθαρχική διερεύνηση τη υπόθεση, στο πλαίσιο τη οποία, εφόσον οι εμπλεκόμενοι ε, σε παράβαση καθήκοντο με βάση το κατηγορητήριο κριθεί ότι όντω τέλεσαν τα δικήματα που του αποδίδονται, μπορεί να του επιβληθεί η ποινή μεταξύ άλλων και θέση σε αργία. Εκτό από του 9 ενεργεία, στη δικογραφία εμφανίζονται ω εμπλεκόμενοι μεταξύ άλλων 29 και τρει συνταξιοδοτημένοι υπάλληλοι τη ίδια υπηρεσία. Όλα αυτά ήταν γραμμένα από το 2009 για τα ίδια φυσικά πρόσωπα, τον ίδιο ψυχίατρο, την ίδια νοσηλεύτρια και την ίδια κατάσταση. Να τονίσουμε ότι ήταν και παράνομο τότε το κτίσμα και καταγγελόταν και το θέμα της παρανομίας. Την ώρα που το θέμα έχει πάρει πανελλήνιες διαστάσεις, η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της κατακεραυνώνει την περιφερειακή αρχή με τίτλο «Εγκλήματα υπό την σκέπη της περιφέρειας» και αναφέρεται σε βαριές κατηγορίες για 12 προϊσταμένους και υπαλλήλους στην υπερδεκαετή σκανδαλώδη υπόθεση της Αγίας Σκέπης. Ο ελεγκτικό μηχανισμό τη αυτοδιοίκηση έκανε τα στραβά μάτια στι απαράδεκτε συνθήκε υγιεινής και λειτουργίας του γυροκομείου, δεν επέβαλε κυρώσει, παρήχε διευκολύνσεις. Πρώην κοινωνική λειτουργό παραπέμπεται για αρπαγή ηλικιωμένης με άνοια και συνέργεια στην πώληση του σπιτιού τη με ίδιον οικονομικό όφελο, αναφέρει το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα. συγγένειε των ηλικιωμένων που έσβησαν στη δομή ζητούν έστω και τώρα δικαίωση. Οι μαρτυρίε του κατά τη χθεσινή συμβολική συγκέντρωση έξω από τη μονάδα ήρθαν να συμπληρώσουν το πάζλ τη φρίκη και τη απανθρωπιά. Τη φέραμε 100 κιλά και πήραμε τα κόκαλα μόνο. 35 με 40 κιλά. Είχε γίνει έτσι ένα κατσουνάκι, γιοσμένη η μητέρα μου. Από 70 κιλά και πάνω ήταν. Ήταν γύρω στα 30 κιλά και γίνει. Γιοσμένη, παιδί μου. Σε καμία περίπτωση δεν θα, δε θα, έμενα. Γιατί θα αισθανόμουν και δουλεύω σε ένα εγκληματικό περιβάλλον. Δηλαδή με τον τρόπο που δουλεύανε, με, με το τρόπο που πώ συμπεριφορώντουσαν, να κοκολώνουν οι καταστάσει. Παρ' όλα αυτά, η μονάδα μέσα στην οποία βασανίστηκαν, εξευτελίστηκαν και πέθαναν να βοήθητη δεκάδε άνθρωποι τη τρίτη ηλικία παραμένει ανοιχτή, φιλοξενώντα σήμερα 37 ηλικιωμένου.